φίλοι, το μήνυμα της 25ης Μαρτίου είναι σήμερα πιο επίκαιρο από ποτέ. Μας καλεί ως χριστιανοί να ακούσουμε έστω και στην ίστατη στιγμή τις θεϊκές συμβουλές και παρενέσεις και να αγαπήσουμε αληθινά τον συνάνθρωπό μας, βάζοντας το συμφέρον του συνόλου πάνω το ατομικό. Μας καλεί ως ελεύθεροι άνθρωποι να επαναστατήσουμε ενάντια σε όλα αυτά τα νοσηρά φαινόμενα που με κάθε τρόπο εισβάλλουν στη ζωή μας και μας οδηγούν το δίχως άλλο στην κοινωνική αδιαφορία και την ηθική κατάπτωση. Μας καλεί να επαναστατήσουμε ενάντια σε όλους αυτούς που θέλουν να μας κλέψουν την πνευματική μας ελευθερία, που θέλουν να μας κάνουν πνευματικούς ραγιάδες της σύγχρονης εποχής. Είναι καιρός να κάνουμε τη δική μας επανάσταση, επανάσταση σε όλα τα επίπεδα. Επανάσταση ενάντια σε όλα όσα μας βασανίζουν και μας φοβίζουν. Οι Έλληνες του 1821 αγωνίστηκαν γιατί ήθελαν να ζουν ελεύθεροι, χωρίς να φοβούνται, χωρίς να εκβιάζονται. Ήθελαν να πάψει να υπάρχει δυστυχία. Το πνεύμα της 25ης Μαρτίου ας γεμίσει τις ψυχές μας, τα λόγια του ποιητή, ας γίνουν φάρος και οδηγός μας. Ξύπνα καημένε μου ραγιά, ξύπνα να δεις ελευθεριά. Ζήτω 25η Μαρτίου 1821, ζήτω η Ελλάδα μας. Αιωνίες η μήμαξο μακάριστη και έμνης αδελφημών. Αιωνίες εσύ μη μαξωμακάριστη και ύμνης αδελφήμων. Αιωνίες εσύ μη μαξωμακάριστη και ύμνης αδελφήμων. Αιωνία η μνήμη. Αιωνία η μνήμη. Αιωνία αυτών η μνήμη. Παλικάρια τριωμένα, δεχτείτε τα από τα μικρά παιδιά, αυτά τα δαπνινά κλαδιά. Η δόξα σας φωτίσει πάντα τη γενιά μας, αιώνια σας η μνήμη, να είστε το παράδειγμά μας. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρόπη.